Γεια σας παιδιά, MPG7 Storm εδώ σε ένα νέο βιντεάκι Hero Low Dots για το Venture, αλλά για το Hexylvania Venture, αλλά και για το Dungeons. Το πρώτο Hero Low Dots που θα δούμε είναι το Low Dots του Swamp Knight. Θα δείτε στην πορεία τι κάνει. Ξεκινάμε Swamp Knight, Trick and Treat. Και είναι αυτό το Low Dots, Survivalist. Εδώ ότι για Dire βέβαια. Καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσετε μια χείρα που δεν την έχω εγώ, γι' αυτό σας λέω να τη χρησιμοποιήσετε εσείς. Χείρα αυτή να τη βρω είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι το Hero Loadout. Ουσιαστικά αυτή εδώ πέρα κάνει ability, increase the ability damage και μας ανεβάζει το base health μας. Αυτή εδώ πέρα μας αναζόμπις που σκοτώνουμε μας δίνει το energy damage, μας το κάνει restore από το health μας. Το dragon days αυτή εδώ πέρα. Όταν το shield μας πέφτει, σκοτώνουν, γίνονται stun τα zombies για ένα δευτερόλεπτο τριγύρω και πεθαίνουν πάνω στο damage. Survivalist, όταν σκοτώνουμε zombies, να παίρνουμε 39% από το base health μας πίσω. Και την άλλη που σας είπα. Εδώ έχω Dire, απλά για να ξεκλειδώνει το Trick and Treat. Και πάμε στη δοκιμή του. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο Mission. Έβαλα ένα Eliminate the Collect. Τώρα θα σας δείξω πώς λειτουργεί το Loadout. Καθόμαστε ουσιαστικά κίνδυ μπροστά σε zombies. Και όταν μας βαράνε τα zombies, γίνεται αυτό. Τώρα, επειδή είναι οι μέλισσες τώρα μας σκοτώνουν, γιατί δεν υπάρχουν zombies να σκοτώσουν για να γίνει restore το health μου, οπότε λιγάκι να αποφεύγετε τις μέλισσες, δηλαδή τα beehives ή τα lobbers. Και τόσο απλά παιδιά, σκοτώνεις πάρα μα πάρα πολλά zombies μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, χωρίς να χαλάσεις ούτε ένα όπλο. Και πείτε ότι θέλετε να φάτε το blaster για κάποιο quest. Μπορείτε να βγάλετε το minigun σας. Βέβαια τώρα το minigun δεν έβαλα και τέτοιο. Μπορεί να θέλετε να φάτε κάποιο smasher. Το minigun δεν λειτουργεί τόσο καλά, έτσι μόνο του. Μπορούσατε να βάλετε και ένα work rate για να σκάτε παραπάνω damage. Να σας δείξω εδώ πέρα, τα takers βέβαια είναι ένα προβληματάκι. Ότι τα takers, αλλά δείτε εδώ πέρα που έχει πάρα μα πάρα πολλά ζόμπι. Δείτε εδώ πόσο γρήγορα θα σκοτώσω. Και είναι και το venture, οπότε παίρνετε και αυτά για να γίνει restore το health σας και γίνεται τόσο εύκολα restore. Και απλά πεθαίνουν τα πάντα. Μπορείς να φύγεις λίγο, ρέστη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και απλά βάζετε και ένα... Όταν είσαστε στο κέντρο, ξέρω εγώ, ενός εκάμεν, βάζετε και ένα slow field. Και απλά μετά μένει AFK ουσιαστικά και απλά σας σκοτώνουν με την ισχύα τους και σκοτώνετε εσείς τα zombies. Και απλά δεν χαλάτε ούτε μία σφαίρα. Και είναι πανδύσκολο όπως βλέπετε να πεθάνετε με αυτό το loadout. Λοιπόν, πάμε. Αυτό ήταν το loadout για Ventures. Αυτό ήταν το loadout για το Ventures. Που συνιστάνε επιφύλα αυτά. Βέβαια αυτό λειτουργεί και εκτός Ventures. Απλά στα Ventures επειδή υπάρχουν αυτά τα healing που βγάζουν τα zombies όταν τα σκοτώσεις.
και σου κάνουν restore το health. Αυτά βοηθάνε αρκετά με τον Loaded, γιατί έτσι σκοτώνεις, παίρνεις και παραπάνω health, οπότε είναι και ακόμα πιο δύσκολο να πεθάνεις. Οπότε είναι λίγο πιο χρήσιμα για αυτό το Vayne στο συγκεκριμένο. Να σας δείξω ένα Mistmaster το όταν κάνουμε Warcry και Minigun. Πάντως είδα ότι σκότωσα σχεδόν όλα τα zombies στις missions που ήθελε χωρίς καν να χρειαστεί να βγάλω όπλο. Αυτό είναι αρκετά ωραίο. Είναι εντυπωσιακό. Άμα μπορούσα να βρω και ένα blaster. Ναι, άμα δεν βρω τώρα μέχρι να πάει ακριβώς 6 λεπτά, απλά σταματά να ψάχνω. Και θα πάμε Άμα στα είναι Dungeon θα πάμε Lodges. στο Dungeon Lodges. Βγάλω όλη τη mission χωρίς όπλο. Όχι, δεν θα κάτσω στη mission. Θα τη λιβάρω. Σάμα, θέλεις κάτσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Οπότε, παιδιά, πάμε στο επόμενο Hero Loadout. Λοιπόν, παιδιά, το επόμενο Hero Loadout που θα χρησιμοποιήσουμε είναι Garbite για Main Commander, Happy Holidays για να κάνει να μειώνει το χρόνο ουσιαστικά του ability που θέλουμε. Calamity. Αυτό είναι εδώ πέρα. Όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι δύο, είναι για το Zip and Zap, το Lefty and Righty. Δηλαδή το ability. Χρησιμοποιούμε το Dire για να τρέχουμε πιο γρήγορα στα Dungeons. Hand Cannons για να ανά 10 Lefty and Righty να ρίχνει μια Physical Cannonball που αυτή χρησιμεύει πολλές φορές. Και τέλος Escape Artist που ουσιαστικά όταν κάνεις Shockwave σου αυξάνει το Movement Speed. Και Slowfield και Healing. Μαζί μας είναι ο Patreon μου αιτία από το άλλο το account και ο Τι να το Spooky πεις ρε Place. μαλάκα. Ναι, Angel. τον έχω κάνει κατά λάθος και την ουγγή ενώ πάτησα λάνσα και... Πάτα leave. Όχι ρε, θα πάω το μίσο. Πάτα leave να πάμε. Θα μπω τώρα να θα δείξω λιγάκι πώς λειτουργεί το Loadout και θα μπω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα σας δείξω πώς λειτουργεί αυτό το Hero Loadout. Λοιπόν, παιδιά, σας δείχνω ουσιαστικά πώς λειτουργεί. Έχω μπει το πιο απλό, το Cryptos, που αυτό είναι το πιο εύκολο, ουσιαστικά είναι το αρχικό, Dungeon. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, πάμε πάλι Shockwave για να τρέχουμε πιο γρήγορα. Περιμένουμε να έχουμε το Lefty and Rightly. Βαράμε αυτό και ρίχνουμε λιγάκι έτσι στο χώρο μέσα να πάρουμε και τα coins άμα θέλουμε. Άμα δεν θέλετε να το κάνετε speedrun βασικά. Άμα θέλετε να το κάνετε speedrun απλά βγάζετε γρήγορα το left and right. Και κάνετε αυτό τώρα ουσιαστικά για να σας βγάλει πιο μετά. Ώστε να σας βγάλει εδώ. Μετά μπορείτε να βαρέσετε με ένα όπλο. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το Pillar.
το Monolith βασικά. Εδώ πέρα λέγεται Monolith. Εδώ πέρα προσέχετε τις παγίδες. Ναι, οκ. Okay. Προσέχετε τις παγίδες, οι παγόδες πρόσφατα. Θα σας δείξω το dungeon αυτό, πώς λειτουργεί γενικά όλο το loadout σε όλο το dungeon αυτό το cryptus, για να δείτε και στο boss άκη τι κάνει. Όμως και δεν χρειάζεται, αυτά δεν τα βαράμε. Διότι υπάρχουν τρία pillars αρκετά μετά. Προς το τέλος υπάρχουν τρία pillars. Εδώ δεν χρειάζεται, αυτά τα αγνοούμε. Και απλά τρέχουμε μέχρι εδώ κάτω. Εδώ πέρα είναι τα pillars. Έτσι αποφύγαμε και τον μποσάκι. Ερχόμαστε εδώ πάνω, ανεβαίνουμε κάπου ψηλά για να μπορούμε να βαράμε πιο εύκολα. Και ξεκινάμε να βαράμε. Ορίστε. Προσπαθούμε να αποφύγουμε το μποσάκι και πάμε να πάρουμε και όλα τα πύλα. Δεν πειράζει παιδιά, απλά το βαράμε για λίγο, για λιγάκι με ένα όπλο. Άμα έρχονται και λιγάκι προσταλμένο. Έλα, σχεδόν το έκανα, 1% ακόμα θέλει, ωραία. Όπα τι, 51 δεν ήταν νομίζω. Ωραία, 50. Και τώρα πρέπει να επιβιώσουμε για 54 δευτερόλεπτα, όπως λέει εκεί πέρα. Μπορείτε να τρέχετε ή μπορείτε να κάνετε ό,τι κάνω εγώ συνήθως. Πώς έπρεπε τώρα. Ίσο να φαρμάρω τώρα. Ναι, οκ. Μένουν άλλα 16 δευτερόλεπτα. Θα σας δείξω και τι κάνουμε μόλις τελειώσει και αυτό ισχύει για όλα τα μποσάκια. Τώρα δεν μας νοιάζουν οι σφαίρες, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε left and right. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Και κλείνουμε αυτό και αφήνουμε μονάχα το πάνω ανοιχτό. Βέβαια, μην μας σπάσει κανένα ζομπάκι. Τα αφήνουμε. Βέβαια. Άμα θέλουμε για speedrun, δεν το κάνουμε αυτό. Για speedrun απλά κλείνουμε το Vlad σε ένα μποξάκι. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και έτσι τώρα. Και απλά ρίχνουμε με τα πιστολάκια. Πρέπει να έχει κανονικά και δίπλα κάτι για να μπορούν να αναπηδάνε σφαίρες. Αλλά τώρα το κάνουμε και με το έδαφος. Ναι, και επειδή το χάλασα λίγο πιο νωρίς, απλά τώρα πρέπει να το σκοτώσω έτσι. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά, το πρώτο χειρολόγιο που θα σας δείξω για Dungeons. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ακούς. Παιδιά, τώρα δεν θα αναλύσω τόσο πολύ το Cryptus, γιατί είδατε ήδη το Cryptus με το πρώτο λόγιο. Πάμε τώρα, μια στιγμή που πήγαινε από το χειρολόγιο το επιτέλους στο σοφ. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα όλους σας να πάτε να το πάρετε. Να το πάρετε, είναι 10K gold και είναι κάπως αρκετά για κάποιους που τώρα ξεκινάτε το παιχνίδι.
αλλά στην πληθή να είναι φύλακτα να το ψάξει, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Καλά, πολύ απλά, ένα πολύ απλό tip απλά, να παίζουν venture και απλά να τα κρατάνε τα gold χωρίς να τα χαλάνε. Ή dungeons. Τα dungeons δίνουν πάρα πολύ gold. Πάμε ένα ακόμα κρίτη, τώρα επειδή δεν θέλει ανάλυση. Θα βάλω το 88. Το κύριο λέει και εκείνο το μόνο θα κάτσουμε να το βάλουμε ή απλά θα δούμε το βίντεο. Θα δείξω λιγάκι μέχρι τη μέση και θα βγούμε. Γιατί έδειξα πώ είναι τα κρίτη. Κάτι φόλδι, Σέρβιον Βέλφι, Τέντι, Γκάικας, Τζόνσι, Escape Artist και Fleetfoot και για movement speed. Βασικά μπορείτε να βάλετε και τον Dyer. Θα δείτε τώρα το τι, πώς λειτουργεί αυτό το θύρο loadout. Σας έδειξα τα zip and zap, lefty and righty. Σας έδειξα το Swamp Knight loadout. Πάμε να δείξω το τελευταίο loadout που είναι Commando Spitfire. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που χρησιμοποιείτε. Θέλετε πάνω να χαλάτε όπλα και στο Venture αλλά και παντού. Αλλά είναι το καλύτερο, λένε έτσι, loadout για dungeons. Και θα σου δείξω τώρα τον λόγο. Τα lefty and righty, όπως είδατε, έχουν πάρα πολύ αργό time. Πάρε μια τοκή για να σπάσω αυτά εδώ πέρα. Όπως είδατε, έχουν πάρα μα πάρα πολύ αργό. Πάρα τα κλειδιά και ανοίγω πόρτα. Okay. Να, δείτε εδώ πέρα. Είναι 5 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που φεύγει, είναι 5 ακριβώς δευτερόλεπτα. Για να το ξανέχουμε. Ενώ με το left and right, καταρχάς δεν χρειάζεται να χτίζεις εδώ πέρα. Ενώ με το left and right είναι παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, είναι γύρω στα 50 κάτι δευτερόλεπτα. Πρόσεχε την παγίδα εδώ πέρα. Εδώ το σπάω αυτό. Πάρε το κλειδί. Ωραία. Άντε, βασικά θα το πάμε όλο. Γιατί αυτό εδώ τώρα που είμαστε μαζί το έχουμε πάρει full πολύ γρήγορα. Οπότε δεν πειράζει, πάμε όλο να το δείξουμε στα παιδιά. Να δείξουμε πώς λειτουργεί πολύ καλά το loadout. Εδώ παιδιά σας το ξαναλέω, αγνοείται αυτό εδώ πέρα. Και παίρνετε αυτό για να σας βάλει αρκετά μετά. Όριστε. Όπως και πριν παίρνετε το teleporter. Και έρχεστε εδώ πέρα και ξεκινάτε να σπάτε. Τα pillars, βέβαια τώρα έβγαλα το minigun αρκετά νωρίς για να μην με φάει το minibus γιατί έκανε charge πάνω μου. Τώρα έχουμε εδώ πάνω, βάζουμε minigun και σκοτώνουμε και σπάμε το τελευταίο μόνο life. Παίρνουμε το key, ανοίγουμε τον door. Αυτή τη σκάλα γιατί δεν φωνείται. Shockwave και τρέχουμε. Τώρα δεν έχω άλλο speed, εδώ πέρα κρατάμε floor. Το πήρες. Ωραίος. Εδώ πέρα πάλι προσέχουμε γιατί έχει δύο teleporters ή traps.
Είναι random το τι θα έχει. Καλύτερα να σπάσουμε και αυτό από εδώ πάνω, γιατί δίνει παραπάνω ζωή ουσιαστικά στα pillars, στα moonlights, σε 3 δευτερό. Ω, κατά λάθος πάτησε το teleporter. Όταν είστε solo, βέβαια, παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να αυτοκτονείτε να σας βάλει απευθείας μετά. Και όπως σας έδειξα πριν, γιατί πάλι την πάψα, ρίχνετε και αυτό εδώ πέρα, δωτρία. Και τώρα δεν χρειάζεται να το κλείσουμε το Vlad σε κανένα μποξάκι, διότι δεν έχουμε τα πιστολάκια. Τώρα πολύ απλά βαράμε με το minigun, δείτε πόσο damage κάνουμε. Περιμένουμε τα 50 δευτερόλεπτα. Εγώ τώρα θα κάτσω να χτίσω όλο εδώ πάνω. Άμα σου πω ότι τόση ώρα μιλούσα μόνος με κλειστό μικρόφωνο της. Ωραίος, γιατί δεν ακουγόταν αυτό που ακούγεται τώρα. Shockwave μπορούμε να κάνουμε και για φαν, γιατί τρέχουμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και το Fleet Foot Ken και έχουμε και το Arty μέσα, για να μας δίνει παραπάνω movement με το Shockwave. Ετοιμάσου μίνιγκαν. Και λιγότερα από 6 δεύτερα αυτό το έχουμε βγάλει, ωραίο. Με πολύ καλό time. Πού είναι ο Vlad? Εδώ πέρα ξεκινάμε πάντοτε. Πάμε slow fields και μίνιγκαν, παιδιά, και δείτε πόσο εύκολα θα γίνει. Έζ. Εξάλεπτο dungeons. Το πρώτο μου σπίτι είναι dungeons. Όχι ρε, σιγά, δεν είναι κάτι. Δεν είναι το world record ποιο είναι? Σε όλα αυτή τη στιγμή νομίζω είναι γύρω στα 5 λεπτά το κρύπ τους. Αλλά σε όλα τα πάρουν, όπως θέλει. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να σας άρεσε, άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Μπείτε και στο Discord server μου, ο οποίος θα είναι σε link στην περιγραφή. Και γεια σας, παιδιά, MPG 7 Storm Out.